Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε είναι 5η, 16 Νοεμβρίου και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Art Channel. Να περάσουμε στην πρώτη είδηση της ημέρας. Αναμένεται κατά το προσεχές διάστημα η καταβολή των επιδοτήσεων από την Αγροτική Τράπεζα. Η καταβολή των επιδοτήσεων για τα αγροτικά προϊόντα θα γίνει τμηματικά στους παραγωγούς και όπως εκτιμάται τη Δευτέρα θα πάρουν το πρώτο τμήμα αυτής της πολυπόφητης επιδότησης. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αρχίσει η καταβολή των επιδοτήσεων από την Αγροτική Τράπεζα για τους αγρότες. Η καταβολή των επιδοτήσεων θα γίνει τμηματικά και με αγρότες που ασχολούνται με βαβακοκαλλιέργεια, καπνοκαλλιέργεια, με τα σιτηρά καθώς και με άλλα αγροτικά είδη. Σύμφωνα με τον πρόεδρο των Αγροτών Ροδόπης, Θεόφιλο Τσακμάκη, τα χρήματα θα δοθούν στην τράπεζα την Παρασκευή και από τη Δευτέρα θα αρχίσει η καταβολή στους αγρότες, όπως δεσμεύτηκε και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τις πληροφορίες που έχω, αύριο θα μπουν τα χρήματα και μάλλον από την Δευτέρα θα αρχίσουν οι αγρότες να παίρνουν τα χρήματα τα οποία θα είναι από τα 90 ευρώ τα μισά και τα υπόλοιπα θα τα πάρουμε το Δεκέμβριο. Παρόλο που ο κύριος Υπουργός είπε ότι θα μας δώσει εξ ολοκλήρου, θα πάρουμε τις 40, συν 40 και τα υπόλοιπα το 50 ευρώ θα πάρθει μάλλον μέσα από τον Ιανουάριο μέχρι τον Απρίλιο. Από εκεί και πέρα όσοι αγρότες έχουν τύχει στην κλήρωση ή το ΠΚΠ από τη Διεύθυνση Γεωργίας, αυτοί μάλλον δεν θα πάρουν χρήματα, θα πάρουν τον άλλο μήνα τα χρήματα, επειδή τύχει να είναι μέσον έλεγχο. Αυτές τις πληροφορίες έχω και πιστεύω ότι από εβδομάδα θα αρχίσουν σιγά σιγά να λύνουν τα 40-45 ευρώ. Για ποιους αγρότες προορίζονται αυτές οι επιδοτήσεις? Γενικά για όλους τους αγρότες, για όλους τους αγρότες του νομού Ροδόπης. Αυτοί που έχουν τα παπάκια, ήδη τα καπνά, δεν κάνω λάθος, πρέπει να έχουν πάρει τα χρήματα. Για εμάς τους παραγωγούς και τους παραγωγούς και όσοι έχουμε και τη σιτερά. Αρκετά ενδιαφέρους χαρακτήρισαν οι επιχειρηματίες που συμμετείχαν στην αποστολή. Την αποστολή και την επίσκεψη του μαζί με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη, στο Μόναχο κατά την προηγούμενη εβδομάδα. Εμείς συναντήσαμε τηλεοπτικά τρεις από αυτούς και μάλιστα στο Μόναχο, όπου έκαναν τις σχετικές δηλώσεις αναφορικά με τα ραντεβού που είχαν και επίσης την έκβαση αυτών των συναντήσεων. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Αναφορικά με τα αποτελέσματα της επιχειρηματικής αποστολής, μπορούμε να επισημάνουμε ότι συνολικά πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Ελλήνων και Βαβαρών 124 ραντεβού από τα 135 που αρχικά είχαν προγραμματιστεί, τα οποία σύμφωνα με τους πρώτους απολογισμούς στέφθηκαν στην πλειοψηφία τους από επιτυχία. Οι επαφές, πολλαπλές, αφορούσαν κυρίως τους τομείς των τροφίμων και των ποτών, των δομικών υλικών, της ενέργειας, του τουρισμού και του αλουμινίου. Μάλιστα, αξίζει να αναφερθεί ότι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού στο Μόναχο επετεύχθηκε μια πρώτη προσέγγιση ανάμεσα στον πρόεδρο της Αλουμίλ, Γιώργο Μιλωνά, και την κορυφαία αυτοκινητοβιομηχανία BMW, ούτως ώστε να αναπτυχθεί μια κάποια συνεργασία μεταξύ των δύο εταιριών. Ιδιαίτερο ενθουσιασμένοι όμως δήλωναν και οι κομωτινέοι επιχειρηματίες που μίλησαν μετά το επίσημο δείπνο το δεύτερο βράδυ στο Art Channel. Και μέχρι απόψε το βράδυ, ουσιαστικά δύο νύχτες, μία ημέρα, πολύ επικοδομητικές συναντήσεις. Τέσσερα είχα τη δυνατότητα να σας δω και σε ένα μπαρ που εμείς είμαστε όλοι μαζί. Έκανα τις προσωπικές εντυπώσεις από αυτό το ταξίδι μέχρι στιγμής. Λοιπόν, μέχρι στο βράδυ πήγαμε σε ένα... Κάναμε κάποιες βόλτες, μας ήταν εκεί χαλαρό. Τις επιμέρους λεπτομέρειες στις συναντήσεις που είχατε, θα μπορούσαμε να πούμε αναφορικά
με το κρασί παραδείγματι, τι ισχύει εδώ πέρα και σε ποιο επίπεδο γίνεται η επαφή με τις χώρες που το Μόναχο ή η Γερμανία εισάγει κρασί. Τι απαιτούν αυτοί οι άνθρωποι για να μπορείτε και εσείς να γίνετε αγωνιστικοί, να μπείτε σε αυτήν εδώ την αγορά. Κοιτάξτε, όπως σε όλα τα μέρη, κοιτάνε ασφαλώς την ποιότητα, αλλά και τη σχέση τιμή και ποιότητα. Τώρα εδώ στο Μόναχο, επειδή είναι σημαντική ομογένεια, υπάρχουν, ας το πούμε, δύο ιδιοφόροι. Είναι η εισαγωγή των ελληνικών κρασιών που προφητούν από τα ελληνικά εστιατόρια και η εισαγωγή στην Γερμανία. Και βέβαια πάνω απ' όλα κοιτάνε την ποιότητα που υπάρχει στο κρασί. Τώρα εμείς ελπίζουμε ότι με αυτήν την ποιότητα θα μπορέσουμε να έχουμε κάποιο καλό αποτέλεσμα. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι τη επαφή. Το Μουσικό Σχολείο Κομωτινής επισκέφθηκε πριν παρών η βουλευτής Ροδόπης του Πασόκ, Χρύσα Μανολιά, προκειμένου να διαπιστώσει τις ελλείψεις και τα προβλήματα που της γνωστοποίησαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα οι αρμόδιοι από το Μουσικό Σχολείο. Σε όσους εκπέμπουν επανειλημμένα όλοι οι αρμόδιοι φορείς των μουσικών σχολείων, γονείς, εκπαιδευτικοί, μαθητές για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία αυτά. Παρόλο που έχουν περάσει τρεις μήνες από την έναρξη της καινούργιας σχολικής χρονιάς. Δέκτης των διαμαρτυριών και των καταγγελιών αυτών έγινε και η βουλευτής Ροδόπης του Πασόκ, Χρύσα Μανολιά, η οποία προημερών επισκέφτηκε και το Μουσικό Σχολείο Κομωτινής για να ενημερωθεί πιο συγκεκριμένα για τα προβλήματα που υπάρχουν στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής. Απώλεια πολλών διδακτικών χώρων, σοβαρές ελλείψεις και μεγάλες καθυστερήσεις τους διορισμούς του διδακτικού προσωπικού και μια σειρά από κρίσιμα θέματα που περιμένουν τις λύσεις τους δημιουργούν ένα ιδιαίτερα αρνητικό κλίμα για τη λειτουργία των μουσικών σχολείων. Η κυρία Μανολιά κατέθεσε για το θέμα αυτό σχετική αναφορά στη Βουλή, αποβλέποντας την άσκηση πίεσης για την επίσπευση αντιμετώπισης των προαναφερθέντων προβλημάτων και την επίλυσή τους. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν αναφορικά και με τη συνάντηση που είχε η κυρία Μανολιά με τους καθηγητές του Μουσικού Σχολείου. Εμείς θα πρέπει να πούμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ότι είχαμε την δυνατότητα και να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά το μεσημέρι και με τον Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου. Δυστυχώς όμως αλλημένες υποχρεώσεις τον ανάγκαζαν να μην μπορεί τουλάχιστον να μας παραχωρήσει μία συνέντευξη, κάποιες δηλώσεις αναφορικά με αυτό το θέμα. Επίσης θα πρέπει να αναφέρουμε ότι σήμερα η κυρία Μανολιά απέστειλε προς τους βουλευτές όλων των κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου μία αναφορά που έχει σίγουρα και αποδέχθηκε την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Μαριέτα Γιαννάκου. Είναι μια καταγγελία από το συντονιστικό όργανο των Ενώσεων Καθηγητών Μουσικής Δημόσιας Εκπαίδευσης. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης των Καθηγητών Μουσικής Δημόσιας Εκπαίδευσης, τον κύριο Μακαντάση Θέμη. Κύριε Μακαντάση, μας ακούτε? Καλησπέρα από στην καλησπέρα, Αθήνα. Καλησπέρα, μας ακούτε? Και εσάς και στους ακροατές σας. Καλησπέρα. Μας ακούτε, κύριε Μακαντάση? Ναι, βεβαίως σας ακούω. Καλησπέρα και εσάς και στους ακροατές σας. Με ακούτε? Ναι, με ακούτε? Έχουμε τη δυνατότητα, νομίζω εντός λίγων δευτερολέπτων να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Μακαντάση και να τον ακούσουμε. Δεν είναι εφικτό αυτή τη στιγμή. Ωραία. Ίσως κατά τη διάρκεια. Να πάμε σε ένα τροχαίο ατύχημα τώρα. Ένα τροχαίο ατύχημα το οποίο σημειώθηκε το πρωί και πάλι στον κόμβο του εμπορικού κέντρου του Κοσμόπολης. Ευτυχώς μόνο με λίγες ηλικές ζημίες. Αγανακτισμένοι κάτοικοι ζητούν και σήμερα να μπει φωτεινό σηματοδότης να τοποθετηθεί πριν θρηνήσουμε και άλλα θύματα. Πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι το τέταρτο περιστατικό το οποίο καταγράφουμε μέσα σε χρονικό διάστημα 2 εβδομάδων. Ακόμα ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον κόμβο του εμπορικού κέντρου Κοσμόπολης. Ευτυχώς από την πλαγιομετωπική σύγκρουση δεν θρηνήσαμε θύματα καθώς σημειώθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Αιτία του ατυχήματος ήταν η απροσεξία. Ωστόσο, έδωσε ρέθισμα για μία ακόμη φορά
στους περίκους να ζητήσουν την τοποθέτηση φωτεινού σηματοδότη και πιθανόν και άλλων μέσων ώστε να μην τρέχουν οι οδηγοί, καθώς κινδυνεύουν περισσότερο οι κινούμενοι πεζοί τον συγκεκριμένο δρόμο, αφού οι οδηγοί δεν σέβονται τη διάβαση πεζών και αναπτύσσουν μεγάλη ταχύτητα. Επιτακτική κρίνεται η ανάγκη για εξεύρεση λύσης για να μην θρηνήσουμε και άλλα θύματα στο βωμό της ασφάλτου και κυρίως παιδιά που παίζουν στη συγκεκριμένη περιοχή. Ακούσαμε το αυτοκίνητο που φρενάριζε. Τι άλλο θα να σας πούμε. Δεν βάζουν φανάρια, πρέπει να μπουν φανάρια. Και τώρα καθημερινώς γίνουν ατυχήματα. Είναι η διάβαση πεζών. Θα περάσει αύριο η γυναίκα μου, τα παιδιά μου. Η κόρη σας παράδειγμα, θα περάσετε εσείς οι ίδιοι από εδώ πέρα. Είναι η διάβαση πεζών. Ας κάνουν και τις γραμμές εδώ πέρα τις, να ρίξουν λίγο, να τις σπρίσουν λιγάκι, να φαίνονται πιο καθαρά. Αφού τρέχουν τα αυτοκίνητα. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διμερίδα με θέμα την αντισυνταγματική αναθεώρηση, την συνταγματική αναθεώρηση που πραγματοποιήθηκε στην Κομωτινή την προηγούμενη εβδομάδα σε συνδιοργάνωση του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, του Πανεπιστημίου Πειραιά και του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης. Σε σημασία αυτών των εκδηλώσεων αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, ο κύριος Γιώργος Πεταλωτής, και επίσης αναφέρθηκε και σε μια διμερίδα που αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε σύντομο χρόνο. Με τη συνταγματική αναθεώρηση όσον αφορά τους τομείς της δικαιοσύνης, της παιδείας και του περιβάλλοντος, ασχολήθηκαν όσοι συμμετείχαν στη διημερίδα που συνδιοργάνωσαν στην Κομωτινή το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Πανεπιστήμιο Πειραιά και ο Δικηγορικός Σύλλογος Ροδόπης. Όπως τονίζει ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Γιώργος Πεταλωτής, ιδιαίτερη σημασία ήταν η θεματολογία της διημερίδας με προτεραιότητα τη θέσπιση νόμων για την προστασία του περιβάλλοντος, που είναι αρκετά παραμελημένο. Πέρα από το ότι η συνταγματική αναθεώρηση είναι ένα μείζον πολιτιακό και νομικό ζήτημα, οι τομείς οι οποίοι προσεγγίστηκαν πιστεύω ότι αφορούν άμεσα και την, πέρα από την πολιτική και την κοινωνική μας ζωή. Μας ενδιαφέρει εάν θα υπάρχει συνταγματικό δικαστήριο ή όχι. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ εάν θα υπάρχουν κρατικά ή μη κρατικά πανεπιστήμια. Εάν δηλαδή θα αναθεωρηθεί ή όχι το άρθρο 16 του Συντάγματος, και βέβαια πολύ περισσότερο πρέπει να μας ενδιαφέρει και πρέπει να δώσουμε πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα ως κοινωνία στο θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος. Όπου η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι κάτι αυτονόητο, πολλές φορές μέσα από τα συντάγματα και από τους απλούς νόμους περνάει ακριβώς η ίδια η καταστροφή του περιβάλλοντος. Γι' αυτό τέτοιες συζητήσεις, πέρα από την επιστημονική τους σημασία, έχουν και άμεση σημασία, γιατί ίσως γίνονται μπούσουλας για αυτούς που θα αποφασίσουν, για τους βουλευτές μας, έτσι ώστε να έχουμε μια δικαιοσύνη η οποία θα είναι πλήρως κατοχυρωμένη και ανεξάρτητη λειτουργικά και ουσιαστικά, γιατί αυτό είναι ακόμη και σήμερα το ζητούμενο και οι αμφισβητήσεις δυστυχώς είναι πάρα πολλές και καθημερινές μέχρι και σήμερα και τα ζούμε καθημερινά. Πρέπει να έχουμε μια παιδεία τέτοια που να αρμόζει σε μια δημοκρατική και ανοιχτή κοινωνία όπως είναι η σημερινή Ελλάδα, και εκεί θα πρέπει όλοι να τοποθετηθούμε αν θέλουμε ένα ισχυρό και σημαντικό και σπουδαίο κρατικό πανεπιστήμιο, έτσι ώστε να κλείσει ο δρόμος για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ή αν χρειάζεται να υπάρχουν μη κρατικά πανεπιστήμια, και κυρίως πρέπει να προσέξουμε το περιβάλλον μας, να το κατοχυρώσουμε μέσα από σημαντικότερους θεσμούς όπως είναι το Σύνταγμα, γιατί τίποτα δεν είναι αυτονόητο, γιατί το περιβάλλον είναι η ίδια μας η ζωή και δυστυχώς δίνουμε πολύ μικρή σημασία μέχρι σήμερα. Πιστεύω ότι τέτοιες διημερίδες, τέτοια συνέδρια έχουν πολύ μεγάλη σημασία και η Κομωτινή ευτυχή να τα φιλοξενεί, άσχετα να το καταλαβαίνουμε όλοι μας, γιατί η σπάνια μια επαρχιακή πόλη έχει την ευκαιρία να φιλοξενεί τέτοιου είδους συνέδρια με τόσους σημαντικούς ομιλητές. Με πορεία που θα πραγματοποιηθεί αύριο το απόγευμα θα γιορτάσουν οι φοιτητές την 33η επέτειο του Πολυτεχνείου στην Κομωτινή. Για την φοιτητική κοινότητα της πόλης μας η επέτειος της 17ης Νοέμβρη αποτελεί τρόπο έκφρασης και για τα δικά τους προβλήματα. Τα ιδανικά της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας, της ειρήνης και της αγάπης για τη ζωή και τον άνθρωπο ξεσηκώθηκαν οι φοιτητές τον Νοέμβριο του 1973 στο Πολυτεχνείο της Αθήνας. Η εξέγερση αυτή συμβολίζει όχι μόνο τον ηρωικό αγώνα αλλά και την ενότητα ανεξάρτητα από παρατάξεις και κόμματα. Πώς όμως τα ιδανικά αυτά αλλοιώνονται στον χρόνο? Οι σημερινοί φοιτητές υποστηρίζουν ότι έχουν την ανάγκη να εκφραστούν.
Παράλληλα υποστηρίζουν ότι το μήνυμα της 17 Νοέμβρη είναι διαχρονικό λόγω της μαζικής στεναρής αντίστασης στο καθεστώς της εποχής. Τώρα σαν διδυτής νιώθω πραγματικά, ας πούμε, και εγώ την ανάγκη να εκφραστώ μέσα από αυτή τη γιορτή, γιατί και εγώ θα έβαζα τη θέση μου στους φοιτητές που θα ήταν μέσα στο Πολυτεχνείο. Όχι λόγω, ας πούμε, επαναστατικότητας κτλ, αλλά λόγω έκφρασης ελευθερίας κτλ. Πιστεύω ότι όλοι οι φοιτητές θα είχαν την ίδια αντίδραση με την αντίδραση των φοιτητών του Πολυτεχνείου τον Νοέμβρη του 1973. Και γι' αυτό, ας πούμε, και βλέπετε ότι τέτοιες εποχές γίνονται πολλές εκδηλώσεις, πολλές πορείες και τα στεφάνια που καταθέτουμε, γι' αυτό το λόγο ακριβώς. Είναι μια επέτειο της δημοκρατίας. Τότε κάποιοι συμφοιτητές μας αγωνίστηκαν, έδωσαν το ίνετος, τη ζωή τους, για να είμαστε εμείς σήμερα. Αυτό αποδεικνύει ότι οι φοιτητές έχουν λόγο, μπορούν, διεκδικούν και το φοιτητικό κίνημα ποτέ δεν είναι ανενεργό. Και αυτό θα είναι πάντοτε που θα διεκδικεί για όλη την κοινωνία. Συμβολίζει τους αγώνες που έγιναν για τη δημοκρατία, τους αγώνες που έγιναν για την πτώση της Χούντας. Οι φοιτητές αγωνίστηκαν τον Νοέμβριο του 1973 για τη δημοκρατία, για την ελευθερία, με πηξίδα τα ιδανικά τους και τα ιδεώδη. Προχώρησαν σε κατάληψη στο Πανεπιστήμιο, στο Πολυτεχνείο στην Αθήνα, εκδηλώνοντας έντονα τη διαμαρτυρία τους. Και αυτό τιμούμε εμείς κάθε χρόνο τη 17η Νοεμβρίου, τιμούμε τους αγωνιστές για τη δημοκρατία, τους φοιτητές και τιμούμε φυσικά και αυτούς που έπεσαν, τους νεκρούς του Πολυτεχνείου. Ενώ στο πλαίσιο του εορτασμού της επετείου, αύριο οι φοιτητές θα πραγματοποιήσουν πορεία, η οποία θα ξεκινήσει από την Παλιά Νομική και θα καταλήξει στο Ηρώο της πόλης, όπου εκπρόσωποι των φοιτητών θα καταθέσουν στεφάνια τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τους πεσόντες του Πολυτεχνείου. Στα ελληνικά δρόμενα ήταν ο πρώτος έτσι μεγάλος φοιτητικός αγώνας και ήταν η πρώτη, ας πούμε, έτσι, έκφραση φοιτητικής ελευθερίας και ένα μαζικότατο κίνημα. Θα πρέπει κάθε φορά να παραλληλίζουμε και να συγκρίνουμε αυτά τα οποία διεκδικούσαν την εποχή εκείνη οι φοιτητές με αυτά τα οποία διεκδικούμε εμείς σήμερα. Μάλιστα. Βαθιά στη μνήμη των πολιτών παραμένει χαραγμένη 17η Νοέμβρη του 1973 ο αγώνας των φοιτητών αλλά και όσα επακολούθησαν. Στη διάρκεια του χρόνου όμως, όπως σημειώνουν συμπολίτες μας, πολλά από τα ιδανικά και τα πιστεύω των ανθρώπων, των αγωνιστών, αλλοιώθηκαν και συνεπώς μετατρέπεται η επέτειος του αγώνα των φοιτητών σε πράξεις βανδαλισμού. Ως διαχρονικό χαρακτηρίζουν το μήνυμα του Πολυτεχνείου οι Κομωτινέοι, σημειώνοντας όμως ότι ο αγώνας για την ελευθερία και την ανεξαρτησία υποσκιάζεται από την διαστράβλωση του νοήματος του Πολυτεχνείου. Παράλληλα, επικρατεί η άποψη ότι πολλοί είναι αυτοί που εκμεταλλεύονται το γεγονός και προκαλούν ζημιές κάθε χρόνο στην επέτειο. Η εξέγερση του Πολυτεχνείου κατά της φασιστικής δικτατορίας των συνταγματαρχών. Και εγώ είμαι ένα θύμα αυτού του φασιστικού αμερικάνικου κατεστημένου που ήρθε στη χώρα μας. Θεωρείτε ότι είναι επίκαιρο το μήνυμα της 17 Νοεμβρίου? Πάντοτε. Όσο θα υπάρχει Ελλάδα, θα υπάρχει και αυτή η επικαιρότητα. Διότι αυτό φωτίζει τον ελληνικό λαό πλέον οι νέοι να πολιτικοποιηθούν. Αν δεν πολιτικοποιηθούν οι νέοι, η Ελλάδα δεν θα πάει ποτέ καλά. Θεωρείτε ότι ο Έλληνας έχει χάσει τα ιδανικά του? Ο Έλληνας τίποτα δεν έχει χάσει. Απλά έχει μπερδευτεί με τον καπιταλισμό. Δεν έχει γίνει προσεώτερος και δεν θέλει να καταλάβει ότι παλαιότερα οι καταστάσεις, οι Έλληνες ήταν πολύ πιο καιρό, σε άσχημη κατάσταση. Σήμερα διορθώθηκε η οικονομική κατάσταση του Έλληνα και όλα αυτά τα έχει ξεχάσει ο Έλληνας. Είναι επίκαιρο το μήνυμα της 17 Νοεμβρίου? Βέβαια είναι επίκαιρο. Αγωνίζονται και τώρα οι φοιτητές? Ναι, πρέπει να γίνει. Να γίνει. Αλλά να γίνει και διαδήλωση, αλλά να μην σπάζουν τον κόσμο τα μάξια και τον κόσμο με τα μαγαζιά. Οι φοιτητές καλά κάνουν και διεκδικούν. Αλλά μερικές φορές ίσως και οι φοιτητές να έχουν απαιτήσεις πάρα πολλές. Είναι διαχρονικό το μήνυμα της 17 του Πολυτεχνείου? Δεν θα το έλεγα. Η παιδεία πάντοτε έχει ένα πρόβλημα από παλιά και μέχρι σήμερα και να δούμε. Άρα
ελπίζετε. Ο Έλληνας έχει χάσει τα ιδανικά. Αυτό δεν μπορώ να το πω. Δεν μπορείτε έτσι. Έχει, ανάλογα με την περίσταση. Έχει ιδανικά. Του έμειναν δηλαδή. Του έμειναν, ηγέ, του έμειναν. Εντάξει, είναι όλη αυτή την ημέρα αύριο, την ξέρουν και την περιμένουν τι μιλάνε, αλλά νομίζω όποιος δεν έχει σχέση με αυτά τα πράγματα είναι. Πάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να ανοίξουμε εμείς ένα παράθυρο στην ενημέρωση. Να καλησπερίσουμε λοιπόν στα δύο στούντιο, από τα δύο στούντιο του Art Channel, τους δύο φοιτητές, νομίζω και οι δύο της νομικής σχολής, έτσι δεν είναι? Είναι λοιπόν κοντά μου η Λίνα Ιστάμου. Καλησπέρα, Λίνα. Και ο Πατρίκιος, ο Πατρικουνάκο, σωστά το προφέρω το επώνυμο. Επίσης, καλησπέρα και σε εσένα, Πατρίκιε. Και οι δύο είναι φοιτητές της νομικής σχολής. Μου λέτε αν θέλετε και τα έτη σας, Λίνα. Τέταρτο έτος είμαι. Φοιτάς λοιπόν στο τέταρτο έτος και εσύ, Πατρίκη? Και είμαι στο τρίτο. Στο τρίτο έτος. Πατρίκη, με ακούς? Ναι, ναι, είμαι στο τρίτο έτος. Ναι, στο τρίτο έτος. Δεν ξέρω βέβαια. Ακούω έναν ήχο, ας ελπίσουμε ότι δεν είναι τίποτα σοβαρό. Είστε και οι δύο μέλη του δικτύου, θα πρέπει να πούμε. Ο τίτλος τον οποίο δώσαμε σήμερα για, αυτό εδώ, για αυτή μας την κουβέντα είναι ότι μιλούμε για τον Νοέμβρη κάποιες χρονολογίες, έτσι χρησιμοποιώντας και έναν στίχο ουσιαστικά αγαπημένο του Διονύση Τσακνή. Το πρώτο ερώτημα και το πρώτο σχόλιο για απόψε θα ήθελα προς εσάς, θα ήθελα να ήταν τι σημαίνει για σας η εξέγερση του Πολυτεχνείου. Λίνα. Εμείς θέλουμε να πούμε ότι δεν αποτελεί, το Πολυτεχνείο δεν είναι μια γιορτή, δεν είναι μια γιορτή, δεν είναι μια εθνική επέτειος, είναι μια εξέγερση λαϊκή, μια εξέγερση του φοιτητικού κινήματος, μια εξέγερση του κοινωνικού συνόλου από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι διεκδίκησαν δικαιώματα που τους είχαν αφαιρέσει και κατάφεραν να αποκτήσουν ξανά την ελευθερία τους. Πατρίκια. Ναι, πάνω σε αυτό ακριβώς το Πολυτεχνείο δεν είναι. Συνηθίζουμε να λέμε ότι οι εξεγέρσεις δεν μπαίνουν σε μουσεία. Το Πολυτεχνείο δεν έχει επαιτειακό ή μουσιακό χαρακτήρα. Έχει χαρακτήρα ιστορικής μνήμης και ιστορικού καθήκοντος, αν θέλετε. Εμείς ως φοιτητές και ως νεολαϊστικό κίνημα, αλλά και ως άνθρωποι που ζούμε, εν πάση περιπτώσει, σε αυτήν την κοινωνία, ως πολίτες αυτής της χώρας, αλλά και του παγκόσμιου χωριού. Αυτά τα μηνύματα τα οποία ήρθαν από τον Νοέμβριο του 1973 έχουν ακόμα και τώρα μεγάλη, πολύ μεγάλη βαρύτητα και πολύ μεγάλη επικαιρότητα. Από πού να ξεκινήσουμε και πού να τελειώσουμε, άλλωστε. Από το ζήτημα του ψωμιού, δηλαδή ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Το ζήτημα, ας πούμε, το τι μισθούς παίρνουν οι εργαζόμενοι ή τι παιδεία έχουμε. Άρα, δηλαδή, Πατρίκη, προσπαθούσαμε να αποκωδικοποιήσουμε όλα τα, κάποια από τα πολύ γνωστά και αγαπημένα συνθήματα του Πολυτεχνείου και να κάνουμε μια υπαγωγή στην τωρινή πραγματικότητα. Όσο εμείς βιώνουμε, θα μπορούσαμε να δούμε τι. Ήδη ξεκίνησες κάτι να λες, απλά το θέτω σε ερώτημα για να έχουμε τη δυνατότητα του διαλόγου. Για παράδειγμα, ας ξεκινήσουμε από την πρώτη λέξη αυτού του πολύ μεστού και πολύ, αν θέλετε, όμορφου και διαχρονικού συνθήματος. Το ψωμί, τι σημαίνει ψωμί? Σημαίνει τι μισθούς παίρνουν οι εργαζόμενοι, πώς μπορούμε να ζήσουμε σε αυτή τη ζωή, εν πάση περιπτώσει. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα, αυτά τα αιτήματα δεν έχουν ικανοποιηθεί. Δείτε, ας πούμε, τι κατώτερος μισθός υπάρχει αυτή τη στιγμή στην κοινωνία. Δείτε τι συνθήκες εργασίας υπάρχουν. Πώς ο κόσμος τελικά μπορεί να ανταπεξέλθει, αν θέλετε, σε αυτό που λέγεται ανάγκες. Ανάγκες βιωτικές, ανάγκες για να ζήσει, για να διασκεδάσει και ούτω καθεξής. Βλέπουμε ότι και γενικά στην κοινωνία το συναντάμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσκολία για να τα βγάλουν πέρα οι γυναίκες οικογένειες και οι άνθρωποι γενικά, το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Έχουν στενά ψαριά τα πράγματα. Αν πάμε τώρα στην δεύτερη λέξη, στην παιδεία δηλαδή, εκεί θα έχουμε νομίζω και με τους δύο πάρα πολλά πράγματα να πούμε, και με την Αρίνα και με τον Πατρίκιο. Ωστόσο, θα ήθελα να επικεντρώσουμε την κουβέντα μας αναφορικά με την παιδεία, όχι στους αγώνες και τις προσπάθειες που ήδη γίνανε από τους φοιτητές όλο αυτό το χρονικό διάστημα που παρήλθε αναφορικά και με την ποιότητα των σπουδών, αλλά να το προσυδειάσω κυρίως στους βανδαλισμούς που βλέπουμε να λαμβάνουν χώρα κάθε φορά που υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο αφορά την παιδεία. Και να το συνδυάσουμε επίσης με το θέμα του ασύλου. Εκεί θα ήθελα την άποψή σας. Ήδη υπάρχει μια διάταξη του εισαγγελέα, νομίζω πρωτοδικών του κυρίου Φλωρίδη στη Θεσσαλονίκη που ήρθε να ταράξει λίγο τα νερά. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς, το συγκεκριμένο περιστατικό με τον εισαγγελέα Θεσσαλονίκης είναι καθαρά αντισυνταγματικό. Έτσι, νομίζω δεν χωρά περαιτέρω ανάλυση. Είναι αντιδραστικό πέρα για πέρα.
το άσυλο καθορίζεται το πότε έρεται και το πότε όχι από την Επιτροπή Ασύλου, που αποτελείται από τον πρίτανη, ένα μέλος του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και από έναν φοιτητή. Και από εκεί και πέρα άρεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις κακουργηματικής πράξης. Δεν μπορεί, ακόμα και αν θέλετε, το πιο αντιδραστικό στην υπόθεση είναι ότι πάει εκ των προτέρων να θέσει τέτοιο ζήτημα. Λοιπόν, αυτό για μας είναι ξεκάθαρη προβοκάτσια. Δηλαδή, πάει να φτιάξει κλίμα και να πολλώσει, αν θέλετε, από το πουθενά. Δεν πιστεύετε ότι στις περιπτώσεις που υπάρχουν βανδαλισμοί, ούτως ή άλλως υπάρχουν νομίζω και κείμενες διατάξεις. Ήταν επίσης ξεκάθαρη την προηγούμενη εβδομάδα, κατά την προηγούμενη εβδομάδα, και η τοποθέτηση του καθηγητή Μανολιντάκη απέναντι στο ζήτημα. Δεν ξέρω αν την προλάβατε να την πληροφορηθείτε, να την διαβάσετε. Έχετε ένα σχόλιο από αυτού? Δεν σας βρίσκω τώρα, κύριος. Δεν ξέρουμε ότι για την τοποθέτηση του κ. Μανολιντάκη, αν θέλετε να μας πείτε. Αυτό θα ήταν όμως. Καλύτερα να τη διαβάσετε και αυτό θα είχε ένα ενδιαφέρον για να την σχολιάζαμε και όλες και να βλέπουμε κατά πόσο κάποια πράγματα είναι αντισυνταγματικά ή όχι. Εκεί όμως που θέλω να καταλήξουμε τώρα, καλά είναι να κάνουμε συζητήσεις σε πράγματα που γνωρίζουμε και οι τρεις ούτως ή άλλως, είναι ότι κάποιες στιγμές, ίσως όχι, και θέλω να πιστεύω όχι στα στενά πλαίσια του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, αλλά κάποιες στιγμές, ίσως το θέμα, το ζήτημα του ασύλου και η εφαρμογή του ασύλου γίνεται. Πολλές φορές ένα σημείο ίσως αναφοράς από τη μία πλευρά και από την άλλη μια πολύ καλή αφορμή, ένα επίπλαστο επιχείρημα για να μπορέσουν κάποιοι να λειτουργήσουν όχι με ωραίο τρόπο, με τρόπο που αρμόζει σε ανθρώπους που ανήκουν στον χώρο του Πανεπιστημίου. Τι θα λέγατε γι' αυτό, δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις? Σίγουρα υπάρχουν, απλά οι κινητοποιήσεις είναι κάτι που δεν βολεύει στη συγκεκριμένη περίπτωση και αυτό προσπαθούν να το περιστήλουν. Η περιστολή του ασύλου αυτό έχει σκοπό, να σταματήσει τις κινητοποιήσεις, τις δράσεις και αυτό σήμερα, δηλαδή με την επέτειο του Πολυτεχνείου, αυτό σκέφτομαι εγώ σήμερα σαν φοιτήτρια, ότι και εμείς είμαστε μια γενιά που διεκδικεί, που θέλει να πετύχει κάποια πράγματα και ερχόμαστε τώρα τόσα χρόνια πίσω να συζητάμε θέματα ασύλου, έτσι. Είναι λίγο παράλογο. Να σου πω όμως κάτι, Λίνα μου, και μου επιτρέψεις πάντα το ρεντικό. Χρησιμοποιείς ένα πολύ ωραίο ρήμα, να περιστήλουμε. Η περιστολή υποκρύπτει και πρόληψη και καταστολή όμως, έτσι. Αυτό σημαίνει περιστέλω. Ναι, σίγουρα, μα ο ίδιο ο προηγούμενος όμως πλαίσιο του 82 προβλέπει την άρση του ασύλου σε αυτόφορα κακουργήματα και σε εγκλήματα κατά τη ζωή. Άρα μπορούμε να δούμε και μία όψη που πολλές φορές, για την οποία πολλές φορές υπάρχει αρνητισμός αναφορικά με την λειτουργία και την εφαρμογή του ασύλου. Τι λέτε γι' αυτό, Πατρίκη? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν θεωρώ ότι το άσυλο αυτή τη στιγμή είναι, αν θέλετε, ένα πάτημα για εκείνους που θέλουν να κάνουν βανδαλισμούς κτλ. Η πιο σημαντική λειτουργία του ασύλου, αν θέλετε, και γι' αυτό το θεωρούμε και κεκτημένο δικαίωμα, είναι ότι μπορούμε μέσα, ακόμα και στα στενά όρια του Πανεπιστημίου, γιατί δυστυχώς άσυλο υπάρχει πλέον μόνο στο Πανεπιστήμιο, δεν υπάρχει ούτε στους χώρους εργασίας, ούτε στα σχολεία, να μπορούμε να μιλάμε ελεύθερα, να μπορούμε να συζητάμε και να μιλάμε για πράγματα που μας αφορούν, όπως είναι το δικαίωμά μας στην εργασία, το δικαίωμά μας στην παιδεία. Και εγώ δεν καταλαβαίνω, ας πούμε, πώς με πρόσημα τους βανδαλισμούς θέλουμε να άρουμε το άσυλο. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Στον αγώνα ΠΑΟ Κλάρισα γίνανε οι βανδαλισμοί, πήγαν να σκοτωθούν άνθρωποι, αλλά δεν είπε κανείς να καταργήσουμε το ποδόσφαιρο. Πώς λοιπόν μας λένε ότι επειδή γίνονται κατά καιρούς κάποιοι βανδαλισμοί πρέπει να καταργήσουμε το άσυλο? Δηλαδή πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι. Το άσυλο και η προστασία του Πανεπιστημίου είναι στα χέρια της φοιτητικής και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Δεν έχει δικαίωμα κανένα μέτρο καταστολής, δεν έχει χώρο καμία δράση. Κανένας κατασταλτικός μηχανισμός, είτε αυτό σημαίνει επίσημη ασφάλεια, είτε αυτό σημαίνει παρακρατική ασφάλεια, γιατί επιτρέψτε μου έχω κάποια γνώμη όσον αφορά αυτό το ζήτημα, ότι δεν είναι μόνο η επίσημη αστυνομία που παρεμβαίνει στα πανεπιστήμια όταν άρεται το άσυλο. Η αστυνομία, η ανεπίσημη, παρεμβαίνει αρκετά συχνά στα πανεπιστήμια. Ας πούμε, το ζήτημα ασύλου, αν θέλετε, στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο τίθεται με το θέμα της δίωξης δύο συμφοιτητών μας, του Γιώργου Λάιο και του Γιώργου Σάρλι, μέλη του Δικτύου και του Συλλόγου Οικοτρόφων Φοιτητικών Ιστιών Κομωτινής, το οποίο για μας σημαίνει ακριβώς ποινικοποίηση των φοιτητικών αγώνων. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι σύρονται στη δικαιοσύνη για υλοποίηση συλλογικών αποφάσεων. Αυτό για μας είναι ζήτημα περιστολής ασύλου. Μάλιστα. Βλέπουμε μια προβληματική που ούτως ή άλλως υπάρχει. Ένα από τα ερωτήματα ακόμα που θα ήθελα να σας θέσω είναι αν με αφορμή και τον αυριανό εορτασμό μπορούμε να πούμε ότι γενικότερα το Πολυτεχνείο, σημειολογία, ως ανάμνηση, ως σημείο αναφοράς για αγώνες και διεκδικήσεις, είναι
βρίσκεται αυτή η επέτειος υπό μία κρίση. Δηλαδή αφορά μόνο λίγους. Μπορούμε να το πούμε αυτό. Το βλέπουμε στις διεκδικήσεις, το βλέπουμε στις πορείες, θα το δούμε ίσως και στην αυριανή πορεία, που στην οποία φαντάζομαι θα συμμετέχετε και διοργανώνετε αύριο. Θα το δούμε σε πανελλήνια κλίμακα αυτό. Μήπως τελικά οι αγώνες αφορούν λίγους? Αυτό είναι το ερώτημά μου στην ουσία. Εγώ διαφωνώ με αυτό. Mm-hmm. Νομίζω ότι οι αγώνες αυτοί είναι επίκαιροι από ποτέ. Όπως είπαμε και προηγουμένως στην αρχή, αγώνες που λένε, ας πούμε, ότι θέλουμε παιδεία, αγώνες που λένε ότι θέλουμε εργασία, αγώνες που λένε ότι θέλουμε ελευθερία. Ελευθερία, ξέρετε, και το ζήτημα της ελευθερίας είναι πολύ μεγάλο για να συζητήσουμε. Πείτε μου, αν υπάρχει ελευθερία στη σημερινή κοινωνία όταν υπάρχουν κάμερες στους δρόμους? Μήπως είμαστε πολύ μακριά, μήπως υπάρχει μια σχάση ή μια απόσταση από την αναφορικά με την συμμετοχική παρατήρηση, την πραγματική συμμετοχή? Μήπως κάποιοι προτιμούν να παρακολουθούν από μακριά? Υπάρχει αυτό το φαινόμενο, ναι, και θα είχαμε αυταπάτες αν λέγαμε πως όχι, αλλά. Εμείς είδαμε, ας πούμε, με τις απεργίες των δασκάλων, με τις απεργίες των καθηγητών, με τις απεργίες και άλλων κλάδων της εργασίας, ότι τελικά οι διεκδικήσεις, αν θέλετε, δεν είναι ούτε παροχημένες, ούτε, και οι απεργίες δεν είναι ούτε παροχημένες, ούτε ξεπερασμένες από την ιστορία. Κάθε φορά που ο μέσος πολίτης και δύο εργαζόμενους θα νιώθει ότι καταπιέζεται, και αυτό συμβαίνει πάντα σε μια καπιταλιστική κοινωνία, τότε θα εξεγείρεται. Τότε θα αντιδρά. Δηλαδή είναι διαχρονικά. Το νήμα της ιστορίας τα έχει φέρει και στη σύγχρονη εποχή. Λίνα. Και κυρίως αυτό που θέλω να πω και εγώ είναι ότι με τις συλλογικές διεκδικήσεις πρέπει ο καθένας να καταλάβει ότι μπορεί να πετύχει. Δηλαδή περνάει η άποψη συχνά ότι πια δεν μπορώ να πετύχω τίποτα, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, αφού δεν θα γίνει τίποτα στο τέλος. Αλλά όταν αυταρχικά αρνούνται να δώσουν λύση όταν σε μια συλλογική δράση, τότε εκεί απαντάμε ότι μόνο έτσι μπορούμε να πετύχουμε. Μόνο στα συλλογικά προβλήματα, στις ατομικές λύσεις, στα συλλογικά προβλήματα δεν υπάρχουν ατομικές λύσεις. Αυτό θέλω να πω, εν πάση περιπτώσει. Μάλιστα. Αν θα σας ρωτούσα ένα τελευταίο ερώτημα για απόψε, αν θα σας ζητούσα μάλλον να δώσετε ίσως ένα σύνθημα ή να βγει ένα σύνθημα για την αυριανή πορεία, ποιο θα ήταν αυτό? Εγώ θα έλεγα εμπρός για τις γιαγιάς μας στα Πολυτεχνία. Και οι εξεγέρσεις δεν μπαίνουν σε μουσεία. Οι εξεγέρσεις δεν μπαίνουν σε μουσεία. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ναι, και τέλος, τις δύο. Θα θέλαμε να καλέσουμε κιόλας ένα κάλεσμα έτσι και από εδώ, ότι διοργανώνουμε αύριο την πορεία ο Σύλλογος Φοιτητών Νομικής, ο Σύλλογος Φοιτητών Δόσο, ο Σύλλογος Οικοτρόφων, 4 ώρα στην Παλιά Νομική. Και περιμένουμε τους πάντες, ακόμη και εσάς. Έξω από την Παλιά Νομική, ναι, έτσι. Ναι. Αυτό είναι αυτή η εφητηρία. Σας ευχαριστώ πολύ για τις δύο. Καλό βράδυ. Πάμε τώρα να δούμε πώς σχολίασε την 33η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου της 17ης Νοεμβρίου του 1973 η Νομαρχιακή Επιτροπή Κοινοβουλία του Συνασπισμού, η οποία πραγματοποίησε το μεσημέρι συνέντευξη τύπου. Για το ζωντανό και επίκαιρο μήνυμα της επετείου του Πολυτεχνείου μίλησε το πρωί ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Συνασπισμού Ροδόπης Δημήτρης Χαρίτος, καλώντας την νεολαία να συμμετέχει στις αυριανές εκδηλώσεις. 33 χρόνια μετά την ηρωική εξέγερση του Πολυτεχνείου, το μήνυμά του εξακολουθεί και παραμένει ζωντανό και ιδιαίτερα επίκαιρο στις μέρες μας. Ζωντανό στους αγώνες της νέας γενιάς για την δημόσια δωρεάν παιδεία σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, για την αποτροπή της αλλαγής του άρθρου 16 στο Σύνταγμα που ανοίγει το δρόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Είναι το μήνυμα ζωντανό και επίκαιρο στους αγώνες για την υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων, του επίπεδου ζωής, των κοινωνικών αναγκών, της υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης που πλήττονται ιδιαίτερα στις μέρες μας. Για μας, την ανανεωτική ριζοσπαστική αριστερά, το μήνυμά του είναι μήνυμα αμφισβήτησης. Αμφισβήτησης από τη νέα γενιά, του πλαίσιου, του μοντέλου των σημερινών αγορών που έχουν εδραιωθεί πάνω και πέρα από την κοινωνία. Είναι μήνυμα απόρριψης της τηλεοπτικής δημοκρατίας,
αυτής που αποθεί την πολιτική και την πραγματική δημοκρατία στο περιθώριο. Καλούμε όλους τους πολίτες, καλούμε ιδιαίτερα την νεολαία, να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις για την 33η επέτειο του Πολυτεχνείου. Εν τω μεταξύ, με αφορμή τη 17 Νοέμβρη, στο θέμα της άρσης του ασύλου αναφέρει την νεολαία του συνασπισμού. Στην Ελλάδα, οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζουν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προωθώντας την αναθεώρηση του άρθρου 16, αναδιαρθρώνοντας έτσι τη δημόσια και δωρεάν παιδεία, καταστρατηγώντας το άσυλο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πριν από μερικές μέρες ο εισαγγελέας από τη Θεσσαλονίκη βγήκε και είπε να μειωθεί το άσυλο. Σε καμία περίπτωση εμείς δεν ζητάμε μείωση του ασύλου, ζητάμε ίσα ίσα διεύρυνση του ασύλου. Το άσυλο ανήκει σε όλο το λαό. Τα μηνύματα του Πολυτεχνείου είναι επίκαιρα όσο ποτέ σήμερα. Με την πολιτική της κυβέρνησης της Νουδού και του ΠΑΣΟΚ τα προηγούμενα χρόνια, τόσο τα προβλήματα στην παιδεία, τόσο τα προβλήματα στην εύρηση εργασίας και τα κοινωνικά δικαιώματα συρρυκνώνονται. Οι φοιτητές δείξανε πέρυσι το Μάη και τον Ιούνιο ότι καταφέραν να βάλουν φρένο στα σχέδια της κυβέρνησης. Έτσι τώρα όλοι μαζί μπορούμε να βάλουμε φρένο στις καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις. Γι' αυτό εμείς σαν νεολαία συνασπισμού καλούμε όλους τους πολίτες, φοιτητές, μαθητές, καθηγητές, εργαζόμενους να είναι αύριο στην πορεία του Πολυτεχνείου. Ενημέρωση σε εργαζόμενους και ασφαλισμένους του ΙΚΑ για το νέο νόμο που ρυθμίζει τις οφειλές των εργοδοτών προς το ΙΚΑ πραγματοποίησε το πρωί μια ομάδα από το Πανεργατικό Μέτωπο Κομωτινίες. Ενημέρωση σε εργαζομένους και ασφαλισμένους στο ΙΚΑ για το νέο νόμο που αφορά τη ρύθμιση χρεών των εργοδοτών πραγματοποίησε σήμερα το πρωί μια ομάδα από το Πανεργατικό Μέτωπο του Παραρτήματος Κομωτινής. Ο νέος νόμος ουσιαστικά χαρίζει τα χρέη στους εργοδότες εις βάρος των εργαζομένων, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΜΕ Παναγιώτης Ταξόπουλος, που αναφέρθηκε και στις νέες αρμοδιότητες που δίνει αυτός ο νέος νόμος στον διοικητή του ΙΚΑ. Εδώ υπάρχει μια αντιπροσωπεία του ΠΑΜΕ Κομωτινής. Τη ροδόπηση γενικά, έχουμε ένα υπόβλημα με το οποίο ενημερώνουμε τον κόσμο που μπαίνει και βγαίνει στο ΙΚΑ, είτε συνταξίουχος είναι, είτε μη συνταξίουχοι που έχουν, ή πάνε γιατρό ή πάνε για κάποια δουλειά στο ΙΚΑ, τους ενημερώνουμε γύρω από το νέο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση, που στην ουσία χαρίζει αστρονομικά, όπως θα χαρίζει, στην ουσία πάνω από 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ στο μεγάλο κεφάλαιο. Και αυτά που χρωστάνε, ακούσατε εσείς ότι κάθε επιχείρηση που χρωστάει στο ΙΚΑ πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ για την ασφάλεια των εργαζομένων θα πληρώσει μόνο 20%, οπότε τα υπόλοιπα τα 80% τα χαρίζουν. Λοιπόν, πρόκειται πραγματικά για σκανδαλώδικη ρύθμιση. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Δεύτερο, ότι δίνει τη δυνατότητα στον διοικητή του ΙΚΑ να παίρνει αποφάσεις που δεν έχει κανένα τέτοιο δικαίωμα, που θα είναι αντεργατικές στην ουσία, να συμφωνήσει με αυτά τα μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση. Έχει τεράστια ευθύνη και η κυβέρνηση και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, γιατί τα τελευταία 30-40 χρόνια μεγάλα ποσά, αστρονομικά ποσά, είναι αφάνταστα, σύλληπτα ποσά, τα οποία στην ουσία χαρίσαν στο μεγάλο κεφάλαιο. Πέραν τα ταμεία, είδε τα είχε η Τράπεζα Ελλάδας, η οποία τα έδινε με 1 ή 0% ή καμιά φορά πολλά από αυτά, τα έδινε στο μεγάλο κεφάλαιο, χωρίς να... και πολλά από αυτά δεν έχουν επιστραφεί ποτέ. Έντονες είναι οι αντιδράσεις των εργαζομένων κατά της κυβέρνησης για τον προϋπολογισμό του 2007. Ενώ η ΓΕΣΕ έχει ήδη εξαγγείλει κινητοποιήσεις για τον επόμενο μήνα. Πειρά κατά της κυβέρνησης για τον προϋπολογισμό του 2007 εξαπέλυσε η ΓΕΣΕ, τονίζοντας σε ανακοίνωσή της ότι ενώ οι προβλεπόμενες αυξήσεις μισθών κινούνται στο ύψος του 3,4%, οι φορολογικές επιβαρύνσεις προβλέπονται των άμεσων φόρων στο 6,5% και των έμεσων φόρων στο 8,8%. Οι αντιδράσεις θα κορυφωθούν με απεργιακές κινητοποιήσεις που έχουν προαναγγελθεί για το Δεκέμβριο, σε ημερομηνία που θα ορίσει η διοίκηση της Νομοσπονδίας την ερχόμενη Δευτέρα. Κατάθεση του προϋπολογισμού του 2007
επιβαρύνει κατά πολύ τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους, δίνει τη δυνατότητα στους οικονομικά ισχυρούς να επιβιώσουν. Να φανταστείτε ότι οι αυξήσεις μας είναι 3,4 με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση και η άμεση και έμεση φόροι είναι 6,5 και 8,8. Όπως καταλαβαίνετε, με αυτόν τον προϋπολογισμό δεν μπορούν να επιβιώσουν οι άνθρωποι που εργάζονται. Καταλαβαίνετε, το πρόβλημα της Ελλάδος είναι η ανεργία και με αυτόν τον προϋπολογισμό δεν λύνεται το πρόβλημα της ανεργίας. Δεν μπορούν οι εργαζόμενοι να ανεχτούν έναν τέτοιον προϋπολογισμό, ο οποίος τους βάζει στο περιθώριο. Θα αντιδράσουμε και η ΓΕΣΕ ορθότατα το Δεκέμβριο εξήγηλε απεργιακές κινητοποιήσεις για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε αυτά τα οποία δικαιούμαστε και αυτά που προβλέπει το Σύνταγμα ότι οι άλλοι Έλληνες είναι ίσοι. Τα πανηρήγια τους ασφαλισμένους αποδεικνύεται η δωρεάν υγεία. Σύμφωνα με έρευνα που διενεργήθηκε σε 4.028 νοικοκυριά για λογαριασμό του Τμήματος Οικονομικών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, ιδιαίτερως δυσαρεστημένοι δηλώνουν και οι πολίτες της Κομοτηνίας. Μύθο φαίνεται πως αποτελεί στη χώρα μας τη δωρεάν υγεία, καθώς σύμφωνα με έρευνα της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, το 35,7% των νοσοκομιακών δαπανών και το 59,2% των ιατρικών επισκέψεων δεν καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία. Ένα στους πέντε Έλληνες πληρώνει ο ίδιος χρήματα, κυρίως φακελάκι, τα οποία απαιτούνται για την νοσηλεία του σε ιδιωτικό ή δημόσιο θεραπευτήριο, ενώ η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη στην εξωνοσοκομιακή φροντίδα υγείας. Ένα στους δύο που επισκέπτεται γιατρό πληρώνει τα περισσότερα ή όλα τα χρήματα από 50 έως πάνω από 1.000 ευρώ που απαιτούνται. Στα ποσά αυτά δεν περιλαμβάνεται η οδοντιατρική κάλυψη, στην οποία σχεδόν το σύνολο καταβάλλεται από τον ίδιο τον ασθενή. Δεν έζησα εγώ δωρεάν υγεία καμιά φορά για να ξέρω. Όχι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι γιατί τόσες φορές πληρώσαμε και τώρα μας λένε πρέπει να δουλεύουμε δύο εργάτες για έναν ασφαλισμένο. Πού πήγαν τα δικά μας τα λεφτά από το 1930 που πληρώναμε? Δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα δωρεάν, δεν υπάρχει δωρεάν. Όλο πρέπει να πληρώσεις. Και το φακελάει πιο καλύτερα για ασφαλίσεις στη τηλεόραση. Τα λέμε. Υπάρχει κουβρίτσο δωρεάν. Όπου πας με πληρωμή είναι. Και εγώ αυτό λέω. Δηλαδή. Δωρεάν τίποτα δεν είναι. Όλα πλήρωμα. Τα παίρνουμε με πολλά λεφτά. 50 ευρώ φάρμακα παίρνω. Κάθε μήνα με 50 ευρώ θέλω για να πάρω φάρμακα. Άμα δεν έχουμε λεφτά τίποτα δεν γίνεται. Ούτε δωρεάν ούτε τίποτα. Άμα δεν έχουμε λεφτά δεν γίνεται τίποτα. Δωρεάν υγεία δεν νομίζω να υπάρχει. Υπάρχει βέβαια αλλά σε όχι τόσο ευχαριστή προσφορά ας πούμε. Εθελοντική εργασία Συλλογής Καρπού Ελιάς στην Κομοτηνή πραγματοποίησαν τα μέλη του τοπικού κυριετικού συλλόγου. Σκοπός της συγκεκριμένης ενέργειας ήταν αφενός να καθαριστεί η πόλη από τους καρπούς των ελαιόδεντρων και αφετέρου να βοηθηθούν οι κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Με σύμμαχό τους στον καλό καιρό, τα μέλη του κυνηγητικού συλλόγου Κομοτηνής στην προσπάθειά τους να συνεισφέρουν στο έργο των κοινοφελών ιδρυμάτων της πόλης, αποφάσισαν μετά από εισήγηση ενός από τα μέλη του συλλόγου να συλλέξουν τους καρπούς από τα ελαιόδεντρα στην περιοχή του σταθμού, έτσι ώστε αργότερα να διαθέσουν το λάδι που θα παραχθεί σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Η κίνησή τους αυτή, σύμφωνα με τον πρόεδρο, θα πρέπει να γίνει παράδειγμα προς μίμηση και άλλων φορέων της Κομοτηνής. Να δείξουν εδώ τους καρπούς. Έχουμε κάνει ήδη την προηγούμενη εβδομάδα μια συγκομιδή περίπου 300 με 350 κιλά. Ευελπιστούμε ότι και σήμερα θα φτάσουμε σε αντίστοιχες ποσότητες, δηλαδή γύρω στα 600 με 700 κιλά καρπών θα το κάνουμε λάδι στο ηλιοτριβείο και αυτό εδώ πέρα υπολογίζουμε θα πάρουμε γύρω στα 50 κιλά με 60 κιλά λάδι. Θα το δώσουμε, σκεφτόμαστε, στο γεωργομείο της Κομοτηνής, σε κάποιο ίδρυμα εδώ πέρα που είναι στην Αγία Σοφία και ίσως εδώ πέρα στο ίδρυμα των παιδιών που είναι εδώ στις σιδηροδρομικές γραμμές, έτσι σε μια ένδειξη κίνησης βασικά για δύο σκοπούς. Ένα για να δείξουμε το κοινωνικό μας έργο και κατά δεύτερο λόγο ότι υπάρχουν αυτές οι ελιές οι οποίες ρυπαίνουν το περιβάλλον της Κομοτηνής και από εκεί ξεκίνησε βασικά και η σκέψη και η ιδέα που είχαμε για να ευαισθητοποιηθούν και άλλοι πολίτες για να μαζεύουμε αυτούς τους καρπούς γιατί πηγαίνουν άχρηστοι, έτσι. Έναν από τους συμβούλους μας είπε ότι όλες οι ελιές μένουν κάτω, οι δρόμοι σαπίζουν μέσα στους δρόμους και έχουν προβλήματα. Συνέχεια από τις πολυκατοικίες μερικά άτομα είναι τελωνικά που μαζεύουν, αλλά λέω να έχουμε μια καταρή πόλη. Σκεφτήκαμε, πήραμε μια απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι μαζί να κάνουμε μια δουλειά που και να έχουμε μια καταρή πόλη και αυτές οι αλλιές να μην μένουν έτσι άσκοπα πάνω στα δέντρα. Και προσπαθούσαμε με αυτόν τον τρόπο έτσι και να βοηθήσουμε και να έχουμε και ένα κοινωνικό
έργο, σαν σύλλογο τη Ομοτινή. Τα μέλη σα, φαντάζομαι ότι δέχτηκαν αμέσω. Τα μέλη μα, όταν το άκουσαν αυτό, δέχτηκαν αμέσω, αλλά ξέρετε και εσύ, είμαι περίοδο τώρα που οργάνωνε τα χωράφια, πιο πολύ είναι γεωργοί τα μέλη μα. Και με λίγη βοήθεια από αυτού και εμεί με λίγη βοήθεια και από του σειροφύλακε μα, πιστεύουμε ότι κάτι καταφέρουμε φέτο που είναι η πρώτη φορά του χρόνου. Τα κάνουμε πιο οργανωμένα και τα έχουμε πιο καλό αποτέλεσμα. Το γνωρίσαμε μέσα από τις πολλαπλές δράσεις του. Σήμερα πληροφορηθήκαμε μία ακόμη. Ο λόγος για το Γραφείο Διασύνθεσης Σπουδών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Όπως πληροφορηθήκαμε, μια εκδήλωση με θέμα την συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Τρίτη στις 6 το απόγευμα στο Γραφείο Διασύνθεσης Σπουδών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Συμβουλευτική και επαγγελματικό προσανατολισμό από τη Δευτέρα. Συμβουλευτική και επαγγελματικό προσανατολισμό από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι το θέμα τη ημερίδα που θα πραγματοποιήσει το Γραφείο Διασύνδεση Σπουδών και Σταδιοδρομία του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκη στο ξενοδοχείο Αρκάντια στην Κομοτηνή. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 3η 21 Νοεμβρίου στι 6 το απόγευμα. Στόχο τη ημερίδα, σύμφωνα με τον υπεύθυνο Δημήτρη Τσίτσι, είναι η προώθηση του θεσμού του Γραφείου Διασύνδεση για τη βελτίωση των υπηρεσιών συμβουλευτική και προσανατολισμού που παρέχονται στου νέου ανθρώπου. Η εκδήλωση αυτή θα γίνει στο Αρκάντια Hotel την 3η 21 Νοεμβρίου στις 6 ώρα. Έχει να κάνει με τη συνεργασία του Γραφείου Διασύνδεσης με τα κέντρα συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μιλάμε για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, δηλαδή από περιλαμβάνει τους νομούς Εύρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας και Βράμας. Το σκοπός μας είναι να παρουσιάσουμε τις δράσεις του γραφείου στα στελέχη των ΣΥΠ και ΓΡΑΣΕΠ της περιφέρειάς μας, καθώς επίσης και την δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων πάνω σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού για τα παιδιά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, να περάσουμε τώρα στην αθλητική σας ενημέρωση. Πρεμιέρα στις 26 Νοεμβρίου στη Β' Εθνική Γυναικών του Βόλη και η ομάδα της ΑΕ Κομωτινής αγωνίζεται με τους Μακεδόνες Αξιού. Τη δεύτερη αγωνιστική έχει ρεπό, ενώ τη τρίτη υποδέχεται την ομάδα της Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης. Δύο από τις παίκτερες της ΑΕ Κομωτινής, η Άννα Σαλούστρου και η Βάσο Τσιρογιάννη, μιλούν για το ξεκίνημά τους αλλά και για το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής κατηγορίας. Άννα Σαλούστρου, πόσα χρόνια ασχολείσαι με το βόλεϊ, πώς βλέπεις το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής κατηγορίας γυναικών φέτος και από πού έρχεσαι βέβαια? Ασχολούμαι με το βόλεϊ από το 1999. Ξεκίνησα να παίζω στην Αθήνα, στον Κτησιφόντα Παιανίας. Έχω αγωνιστεί 6 χρόνια στην Α2. Πέρυσι ανεβήκαμε, έπαιξα Α1 ένα χρόνο. Και φέτος, λόγω των σπουδών, επειδή είμαι στο ΤΕΦΑ εδώ στην Κομωτινή, έχω έρθει και αγωνίζομαι στην Κομωτινή. Το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Να πω την αλήθεια, δεν έχω εμπειρία γιατί δεν έχω ασχοληθεί ξανά με την κατηγορία αυτή. Αλλά το θέμα δεν είναι πώς βλέπω εγώ ή ο κάθε παίκτη στη Β' Εθνική. Το ζήτημα είναι τι γίνεται μέσα στην ομάδα. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι πρέπει να κάτσουμε να ασχοληθούμε με τους άλλους από τη στιγμή που πρέπει να ασχοληθούμε μόνο με τον εαυτό μας. Αυτό το λέω γιατί εδώ προσπαθούμε να κάνουμε μια δουλειά και είμαστε οι 12 που κάνουμε τη δουλειά. Από εκεί και πέρα, τι κάνουν άλλες ομάδες, να σας πω την αλήθεια, δεν μας ενδιαφέρει. Υπάρχουν αξιώσεις για κάτι καλό, δηλαδή ακόμα και για άνοδο. Δεν θέλουμε να λέμε μεγάλα λόγια. Να γίνουν σταθερά βήματα, σιγά σιγά. Από εκεί και πέρα, αν έρθει μια άνοδος, μια διάκριση, πρόσδεκτη, εντάξει, εννοείται αυτό. Αλλά θέλουμε να είμαστε λίγο όσο να είναι χαμηλά με τους στόχους χαμηλούς, γιατί η ομάδα φέτος ουσιαστικά ξανοργανώνεται, γιατί πολλές παίκτρες φύγανε, ήρθαμε καινούργιες και προσπαθούμε να κάνουμε μια καλή δουλειά για να φανεί. Πόσα χρόνια ασχολείσαι με το βόλι, σε ποιες ομάδες έχεις παίξει και πώς βλέπεις το πρωτάθλημα του? Ασχολούμαι πάνω από 5 χρόνια. Προέρχομαι από τη Θεσσαλονίκη, από την Ελπίδα Μπελοκήπων. Ήταν σε τοπικό επίπεδο, βέβαια φέτος ανέβηκε και αυτή η Β' Εθνική. Και εντάξει, υπάρχει όρεξη, διάθεση, προπονούμαστε καθημερινά και ελπίζουμε για το καλύτερο φέτος. Είναι δύσκολο το πρωτάθλημα, αλλά ελπίζουμε να πάνε όλα καλά.
Να περάσουμε τώρα στο ποδόσφαιρο. Ανακοινώθηκαν οι διαιτές στη δεύτερη και τρίτη εθνική κατηγορία. Στον αγώνα του Σαββάτου, Καστοριά Πανθρακικός, εσφυρίζει ο κύριος Κοστούδης από το Σύνδεσμο Θεσσαλονίκης, ενώ στον αγώνα Δόξα Γρατινής Καβάλας εσφυρίζει ο κύριος Βαράσης από το Σύνδεσμο Σερών. Πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου του νέου πλέον προπονητή του Πανθρακικού, Γιάννη Γούναρη. Στην αρχή το λόγο πήρε ο πρόεδρος των Πρασίνων, Γιάννης Κιτζίδης, ο οποίος καλωσόρισε τον νέο προπονητή. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον καινούριο μας προπονητή, τον Γιάννη τον Γούναρη, που για μένα, για μας τη διοίκηση είναι τιμή που έρχεται στον Πανθρακικό, με τις γνώσεις του και τα όλα αυτά τα χρόνια και στο σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητής, πιστεύω θα μας δώσει το κάτι παραπάνω, θα μας δώσει την εμπειρία του, τα φώτα του, για να βάλει ο Πανθρακικός στις βάσεις αυτές που χρειάζεται. Αυτή η εμπειρία είναι και αυτή που θα μας φωτίσει, θα μας οδηγήσει, θα μας διδάξει και εμάς για τις περαιτέρω ενέργειες. Γιατί και εμείς τώρα μαζεύουμε, αποκομίζουμε εμπειρίες. Είμαστε καινούργια φυσικά στον χώρο και για μας είναι εμπειρία ζωής όλα αυτά στο ποδόσφαιρο. Coach, καλώς ήρθες στην ομάδα μας, στον Πανθρακικό. Να ξέρεις ότι η πόλη μας διψάει για ποδόσφαιρο. Επί 23 χρόνια ήταν σε χαμηλές κατηγορίες. Τώρα είναι μαζί μας, μας στηρίζει, είναι στο γήπεδο και διψάει για διακρίσεις. Τα δικά σου τα φώτα, η δικιά σου εμπειρία, θέλουμε να μας δώσει αυτή τη δύναμη ώστε να κάνουμε τον Πανθρακικό μας να φτάσουμε ακόμα ψηλότερα, γιατί όχι. Αυτές κυρίες και κύριοι ήταν οι ειδήσεις μας για απόψε και με την ολοκληρωμένη αθλητική ενημέρωση κλείνουμε και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Είμαι η Βάση Θεολόγιο που είχα την ευθύνη του. Μέχρι αύριο να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ. Για να βγάλουν πρωτότυπο υλικό για να γραφούν αξιόλογες εισηγήσεις μέσα από ανέκδοτα έγγραφα και πρέπει να παραδοθούν μέχρι τις 15 Ιανουαρίου το αργότερο και μετά την 25η Μαρτίου πλέον θα λέμε ότι είμαστε στο δρόμο της βιβλιοπαρουσιάσεως. Ούτως ή άλλως οι πηγές είναι αυτές που χαρακτηρίζουν ένα επιστημονικό έργο πάντοτε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Σιδηρά για όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Χαρά μας και τιμή μας. Σας καληνυχτούμε για απόψε. Πάμε σε ένα ακόμη θέμα εμείς, κυρίες και κύριοι. Η εκδήλωση αφιερωμένη στην ασφάλεια στον εργασιακό χώρο πραγματοποιήθηκε σήμερα στο πλαίσιο της εξαρτίας Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για την Υγεία και την Ασφάλεια. Αντικειμενό της ήταν η ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τους κινδύνους που μπορούν να ανακύψουν, να προκύψουν στον χώρο της εργασίας. Ένα περίπτερο το οποίο παρήχε πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία των νέων εργαζομένων στήθηκε σήμερα στην κεντρική πλατεία της Κομωτινής. Πρόκειται για μια εκδήλωση που διοργάνωσε το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Κομωτινής σε συνεργασία με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, στο πλαίσιο του οποίου τις προηγούμενες ημέρες εκπρόσωποι των διοργανωτών πραγματοποίησαν ενημερωτικές επισκέψεις στο ΙΑΚ Κομωτινής, καθώς επίσης και στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας των Σαπών. Πρόκειται για μια ευρωπαϊκή εκστρατεία που απευθύνεται φέτος στους νέους με τίτλο «Από την αρχή με ασφάλεια» και σκοπό έχει να ευαισθητοποιήσει τους νέους και γενικά τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους κινδύνους που απορρέουν από την εργασία και τα πιθανά εργατικά ατυχήματα που θα μπορεί να αντιμετωπίσουν. Εντάσσεται σε μια προσπάθεια που κάνει το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Κομωτινής φέτος σε συνεργασία με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης. Προηγήθηκαν δύο ενημερωτικές επισκέψεις στο ΙΕΚ Κομωτινής, στο τμήμα τεχνικών τεχνολογίας ίντερνετ και στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας της ΑΠΕΣ, όπου εκεί με τη συνεργασία της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης του Τμήματος Κομωτινής ενημερώθηκαν τα νέα τα παιδιά για θέματα που σχετίζονται με την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας τους.
Θεωρούμε ότι επειδή και τα παιδιά που συμμετείχαν από την ελληνική ομάδα διάσωσης και παρακολούθησαν ένα σεμινάριο στη Γερμανία σε συνεργασία με το, με το Γραφείο Αγωγής Υγείας της Δευτεροβάθμιας Διεύθυνσης και γενικότερα από την εμπειρία που διαθέτουν, συμμετέχοντας σε αποστολές διάσωσης και γενικότερα σε θέματα που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την Υγεία και την Ασφάλεια, θεωρούμε ότι συμβάλλανε σημαντικά στο να ενημερωθούν οι νέοι για τα θέματα αυτά. Σήμερα επιλέξαμε το στήσιμο ενός ενημερωτικού περιπτέρου στην πλατεία όπου έχει και πολύ κόσμο, βοήθησε και η ημέρα και δώσαμε ενημερωτικό υλικό για το σχετικό θέμα. Στη συγκεκριμένη εκστρατεία όπως και σε άλλες του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Κομωτινής συμμετέχουν εθελοντές προσφέροντας τις υπηρεσίες τους. Σήμερα είμαστε εδώ πέρα στα πλαίσια μιας εκδήλωσης που γίνεται για να δώσουμε πληροφορίες ό,τι χρειαστεί. Να δώσουμε το παρόν. Συμμετέχετε και σε άλλες τέτοιου είδους προσπάθειες του κέντρου? Ναι, βέβαια, από πέρυσι ξεκινήσαμε. Έχουμε κάνει πάρα πολλές προσπάθειες. Ήμασταν εθελοντές στα Ηρωδίκια, κολυβητικοί αγώνες με άτομα με αναπηρίες. Στο Αρκάδι είχαμε κάνει τη διαπεριφερειακή συνάντηση των νέων. Την Ευρωπαιχνιδούπολη εδώ πέρα πάλι στην πλατεία. Δηλαδή διάφορα προγράμματα και δράσεις που εντάσσονται γενικά στα πλαίσια του κέντρου. Κώστας. Για την αθλητική μας ενημέρωση, τώρα μας ενημερώνει όπως κάθε μέρα ο Κώστας Στοτοκότσης. Καλησπέρα, Κώστα. Η αθλητική επικαιρότητα του Σαββατοκύριακου, η κίνηση είναι πλούσια, φαντάζομαι. Σε Κυριακή, γιατί 28 Οκτωβρίου αύριο, την Κυριακή λοιπόν, ο Παθρακικός αγωνίζεται. Και Παθρακικός και μπάσκετ και βόλεϊ και όλα τα καλά. Και ποδόσφαιρο και η Τρίτη Εθνική και η Τέταρτη Εθνική. Ο Παθρακικός υποδέχεται την προοδευτική ως γνωστόν, 3 η ώρα το μεσημέρι στο Εθνικό Στάδιο Κομωτινής. Υπολογίζονται πάνω από 3.000 άτομα. Πάντως έχω και το εξής ερώτημα. Εμείς τι από όλα αυτά παρουσιάζουμε στο πρόγραμμά μας στο Art Channel? Παθρακικό και τα γκολ και τις συνεντεύξεις, κανονικά συνέντευξη ναι. Τύπου και στις εκπομπές που θα αρχίσουν μελλοντικά και εκεί τα πάντα. Το ίδιο και στην Τρίτη Εθνική και στην Τέταρτη. Έχουμε κάποιον αγώνα για την Κυριακή να μεταδώσουμε? Πανθρακικός προοδευτική δεν θα μεταδώσουμε, θα δουν στο δελτίο αποσπάσματα. Βόλεϊ μπάσκετ. Βόλεϊ μπάσκετ παίζουν έξω. Α, γι' αυτό άλλο. Το βόλεϊ αρχίζει τον άλλο μήνα, τα μπάσκετ παίζουν έξω. Ωραία, θα ακούσουμε λοιπόν. Ο Πανθρακικός λοιπόν υποδέχεται στις 3 η ώρα το μεσημέρι της Κυριακής στην προοδευτική διαιτητή σε αυτό το παιχνίδι ο κύριος Ζαχαριάδης από τη Θεσσαλονίκη. Η ομάδα της Δόξας Κρατινής, στο βόρειο όμιλο της Τρίτης Εθνικής Κατηγορίας, βγαίνει στη Θεσσαλονίκη και αγωνίζεται με τον ΠΑΟΝΕ. Εδώ διαιτητής είναι ο κύριος Γρεβένης από το Σύνδεσμο Χαλκιδικής. Στο περιφερειακό πρωτάθλημα, στο πρώτο όμιλο, ο Αστέρας Σεγύρων πηγαίνει στο Σιδηρόκαστρο, αντιμετωπίζει τον τοπικό εθνικό. Ενώ στα μπάσκετ στην Β' Εθνική Ανδρών, η ομάδα του Γάσκου Μωτινή πηγαίνει στη Σκιάτη, θα παίζει με την ομώνυμη ομάδα στις 5 ώρα της Κυριακής αυτό το παιχνίδι. Ενώ για την Α2 γυναικών του μπάσκετ, το Γάσκου Μωτινή πηγαίνει στην Θεσσαλονίκη για να αγωνιστεί με τον Άρη. Τα παιχνίδια αυτά είναι για την τρίτη αγωνιστική. Να περάσουμε τώρα στο βόλι. Στο τοπικό πρωτάθλημα βόλι θα αγωνιστεί φέτος η ΑΕΚ Κομωτινής με αντιπάλους άλλες 7 ομάδες. Η ομάδα της Κομωτινής μετά το Ζενίθ των περασμένων χρόνων, όπου είχε αγωνιστεί μέχρι και την Α1 εθνική κατηγορία, έφτασε στον ΑΔΙΡ και θέλει να κάνει ένα νέο ξεκίνημα για να επανέλθει στα εθνικά πρωταθλήματα. Ο προπονητής της ΑΕΚ Κομωτινής, Γιάννης Χασλαμαίδης, μίλησε για την έναρξη του πρωταθλήματος, αλλά και για την ίδια την ομάδα. Φέτος κάνω μια νέα αρχή με καινούργιους και παλιούς παίχτες, ένα κράμα δηλαδή. Με σκοπό στα επόμενα χρόνια σιγά σιγά να βρεθούμε στις μεγάλες κατηγορίες. Το υλικό είναι καλό φέτος, πιστεύω να πάμε καλά, αν και τα παιχνίδια είναι λίγα. Από ό,τι βλέπω το υλικό είναι καλό. Τώρα θα δούμε και άλλες ομάδες τι έχουν, αλλά είμαι αισιόδοξος. Φέτος βλέπω ένα κράμα παλιών παιχτών, είναι 3-4 παίχτες παλιοί με καινούριους παίχτες. Έχουμε 5 παλιούς παίχτες, συν με την προσοχή κάποιων φοιτητών που ήρθαν φέτος, 2-3 φοιτητές πολύ καλοί. Συν κάποιους μικρούς που έχουμε από το εφηβικό, πιστεύω να δέσει το σύνολο και να πάμε πολύ καλά. Το πρωτάθλημα πότε ξεκινάει? Στις 5 Νοεμβρίου ξεκινάει, το πρώτο παιχνίδι είναι εδώ με την Ξάνθη. Καλές καρδιές κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι ειδήσεις μας για απόψε. Η ώρα είναι 10 και σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται το κεντρικό μας δελτίο. Να επαναλάβουμε για ακόμη μια φορά ότι σε μια ζωντανή εκπομπή, σε ένα ζωντανό δελτίο, εμείς δεχόμαστε τις όποιες παρατηρήσεις ή παρεμβάσεις σας. Δυστυχώς δεν είναι ακόμη εφικτό αυτό το να έχουμε τη δυνατότητα να μεταδίδουμε τηλεφωνικές επικοινωνίες. Δεν έχουμε ακόμη συνδέσεις, δεν έχουμε ακόμη τηλέφωνα που θα μπορούσαν να κάνουν αυτή την επικοινωνία εφικτή. Είμαστε σε νέα στούντιο, κάνουμε μια προσπάθεια,
Ο μήνας των εκλογών δεν είναι εμπνευκός για όλα αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν τον λόγο, και τα λέω όλα αυτά για να μην υπάρχουν ούτε παρεξηγήσεις ούτε παρερμηνίες. Είμαστε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε. Τηλέφωνο του Ροδόπηλου, ούτως ή άλλως γνωστά και ανοιχτά για όλη την τοπική κοινωνία της Κομωτινής, αλλά για την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον και την προσοχή σας για απόψε. Καλό σας βράδυ και χρόνια πολλά για αύριο.